Προσπαθεί πάντα. Εξυπηρετούν σήμερα. Μόλις ήρθα, αλλά βλέπω πολύ κόσμο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ κόσμο. Σήμερα είναι πρώτη μέρα που θα λειτουργήσει και το παιδί, λέει. Το παιδί, το παιδί. Το παιδί, το παιδί, πώς το λένε. Και ήρθα να σφαγίσω το φλιάριό μου για το. Να το ανανεώσω. Νιώθετε ανακούφιση που ξεκίνησε πλέον να λειτουργεί ο νέος οργανισμός? Όχι, βέβαια. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές, όχι. Αυτά είναι εμφανιακά, προεκλογικά, ας τα πούμε. Σας ικανοποιούν οι νέοι? Όχι, γιατί μπήκα και έφυγα. Γιατί? Γιατί περιμέναν 100 άτομα πριν από μένα. Α, είναι η μέρα τέτοια. Οπότε θα στείλω μάλλον κάποιον άλλον, γιατί δεν μπορώ να περιμένω 2 ώρες για να εξυπηρετηθώ, ας πούμε. Α, θέλετε να ανανεώσετε το δουλειά? Ναι, ναι. Πολύ κόσμο σήμερα, ναι. Λίγοι υπάλληλοι απάνω. Πάλι είναι λίγοι. Με 2 άτομα και περιμένουν 50 άτομα. Είναι δύσκολο. Ναι, αλλά νιώσατε ανακούφιση όμως που ξαναξεκίνησε έστω και αυτό το ελλειπές πρόγραμμα? Εντάξει. Καλά, τα παιδιά λέει προσπαθούν. Οι υπάλληλοι προσπαθούν. Τώρα από εκεί και πέρα. Δεν ξέρουμε τι γινόμαστε μετά. Είμαστε σε ένα χάος. Πάντως εξυπηρετούν όμως και σήμερα. Ναι, εξυπηρετούν, εντάξει. Γιατί σε άλλες περιοχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα εξυπηρετούν? Όχι, εξυπηρετούν. Ναι. Εντάξει. Λίγη καθυστέρηση γιατί είναι 2 άτομα. Στο Μητρό, δηλαδή, εκεί που πήγαμε για δουλειές ήταν. 2 άτομα τα παλικάρια, δηλαδή, ό,τι μπορούσαν κάνανε. Εξυπηρετηθήκατε? Ναι, εξυπηρετηθήκαμε. Είναι εντάξει τα πράγματα? Πάνε καμιά πελή. Πρεμιέρα? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρετε. Εσείς πώς πάτε, επισκεφτήκατε τα γραφεία πάνω? Δεν πήγα ακόμα. Α, τώρα θα πάτε? Τώρα θα πάω και έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν έτσι, να είναι αυτές οι υπηρεσίες εδώ στην πόλη μας, να περιμένει τόσος κόσμος για μια ανανέωση? Ή θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά με κάποιο άλλο τρόπο? Δεν είναι δυνατόν δηλαδή εγώ να περιμένω, να σκοτώνω 2 ώρες στη ζωή μου και να περιμένω κάτι για μια δουλειά που θα μπορούσε να γίνει σε 2 λεπτά, ας πούμε. Και πιθανόν να χάνετε και το μεροκάματο. Και ναι, έχουμε δουλειά το πρωί. Θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές δηλαδή. Σίγουρα. Εγώ είμαι από Αρχάγγελο. Κλείσανε το ΙΚΑ στον Αρχάγγελο και μας μαζέψανε όλους τώρα μέσα στη Ρόδο. Δηλαδή από όλη την νότια Ρόδο τώρα την έχουν φέρει όλους μέσα στη Ρόδο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Τώρα θα γίνει περισσότερο μεγάλο πρόβλημα, διότι όλος ο κόσμος τώρα που θα θέλει κάτι να χρειαστεί στο ΙΚΑ, ενώ ξεπερετούνται από Αρχάγγελο, αυτή τη στιγμή όλοι κατεβαίνουν στη Ρόδο. Άρα ένα μεροκάματο μείον. Ένα μεροκάματο μείον. Τα έξοδα κίνησης. Ναι, ναι. Και αν τελειώσει τη μία ημέρα. Ιδάλλως υπάρχει και πρόβλημα να ξανακατέβεις. Αν χρειαστείς κάποιο χαρτί το οποίο δεν μπορεί να ξέρεις τι χρειάζονται, μπορεί να κατέβεις και δεύτερη φορά. Και οπότε πάνε 2 τα μεροκάματα. Συν την ανεργία που υπάρχει, είναι, να το πούμε έτσι, βάλε μίξα και κάικα. Ότι θα γινόταν επιτροπή και είναι ψέματα. Δεν γίνεται επιτροπή. Παρακαλώ στον κόσμο, κόψαν όλα τα επιδόματα. Να μην πάτε να ψηφίσετε. Να μην πάτε ούτε τις ευρωβουλευτικές, ούτε τις δημοτικές. Γιατί με κοϊδεύουν όλοι από την αρχή και δεν έχω να πέσω και δεν έχω να πάω. Παρακαλώ κόσμο, να δείτε να μην πάτε να ψηφίσετε. Κόψανε τα επιδόματα. Δεν γίνονται επιτροπές.